Γεια σας, αυτό είναι το 21ο μάθημα εκμάθησης SQL Server για αρχάριους. Σε αυτό το μάθημα θα δούμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα των stored procedures έναντι των ad hoc queries. Για την καλύτερη κατανόηση αυτού του μαθήματος, καλό είναι να έχετε παρακολουθήσει το 18ο μάθημα. Το πρώτο από τα πλεονεκτήματα των stored procedures είναι ότι διατηρεί το σχέδιο εκτέλεσης και τη δυνατότητα για επαναχρησιμοποίησή του. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όποτε εκτελούμε ένα query, αυτό ακολουθεί μια διαδικασία. Πρώτα ελέγχει αν είναι σωστό συντακτικά, έπειτα το κάνει compile και στο τέλος παράγει το execution plan. Όπου το execution plan είναι ένα σχέδιο για το πώς μπορεί να εκτελεστεί καλύτερα αυτό το query. Τώρα, όταν το εκτελούμε μέσα από μία stored procedure, αυτή η διαδικασία γίνεται μόνο την πρώτη φορά και στη συνέχεια όποτε ξανακαλούμε τη stored procedure, εκτελεί απευθείας το execution plan που έχει προσχεδιάσει. Στις καινούργιες εκδόσεις του SQL Server πλέον και τα ad hoc queries το κάνουν αυτό, ωστόσο με μία μικρή αλλαγή θεωρείται καινούργιο query, οπότε ακολουθεί από την αρχή την ίδια διαδικασία. Πάμε να δούμε αυτό τι σημαίνει στην πράξη. Όταν εκτελούμε αυτό το query, βλέπουμε ότι αργεί λίγο, γιατί ακολουθεί τη διαδικασία που είπαμε. Όταν το ξαναεκτελέσουμε, βλέπουμε ότι εκτελείται πολύ πιο γρήγορα, γιατί έχει γίνει ο συντακτικός έλεγχος, έχει γίνει το compile και υπάρχει το execution plan και το ξανατρέχει. Αν τώρα τρέξουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά με διαφορετικό ID, θα δούμε ότι αργεί πάλι λίγο, γιατί ακολουθεί τη διαδικασία ξανά όλη από την αρχή. Σε αντίθεση με τη stored procedure, που εκτελείται κατευθείαν με το που δημιουργείται το execution plan. Όπως έχουμε δει, αν επιλέξουμε το query που θέλουμε και πατήσουμε Ctrl και L, ανοίγει το execution plan. Αυτό εδώ πάει και ξαναδημιουργεί το execution plan, ενώ εδώ το έχει έτοιμο και το ξαναχρησιμοποιεί. Το δεύτερο πλεονέκτημα των stored procedures είναι ότι μειώνει τη φόρτωση του δικτύου. Πώς γίνεται αυτό? Συνήθως μια stored procedure είναι κάπως έτσι, αλλά στο κυρίως μέρος που εξηγούμε τη λογική της stored procedure, συνήθως έχει πάρα πολλές γραμμές. Δεν είναι μόνο μία όπως έχουμε εδώ. Μπορεί να είναι και 100 ή μπορεί να είναι μέχρι και 1000, ας πούμε. Οπότε, για να το εκτελέσουμε αυτό μέσω δικτύου, μέσα κάποιες εφαρμογής ή μέσω από τον ίδιο τον SQL Server, το μόνο που χρειάζεται να διευκρινίσουμε από την εφαρμογή στο δίκτυο είναι το όνομα της stored procedure και αν υπάρχουν κάποιες παράμετροι, τις τιμές τους. Κάτι σαν αυτό δηλαδή. Οπότε γλιτώνουμε πάρα πολύ όγκο δεδομένων, αφού δεν καλούμε ξεχωριστά όλα τα queries που μπορεί να υπάρχουν μέσα σε μια stored procedure. Το τρίτο πλεονέκτημα είναι ότι ο κώδικας είναι επαναχρησιμοποιήσιμος και μπορούμε να το συντηρήσουμε πολύ πιο εύκολα, δηλαδή μπορούμε να τον καλέσουμε από κάποιες εφαρμογές με ένα συγκεκριμένο όνομα, οπότε δεν ξαναγράφουμε όλη τη λογική της stored procedure. Και αν έχει κάποιο bug ή θέλουμε να προσθέσουμε κάτι, το προσθέτουμε μόνο σε ένα σημείο και αυτό χρησιμοποιείται απευθείας όπου έχουμε καλέσει τη stored procedure. Το τέταρτο πλεονέκτημα είναι ότι οι stored procedures παρέχουν καλύτερη ασφάλεια με δύο τρόπους. Καταρχάς, μας επιτρέπει να έχουμε final grade control. Δηλαδή, ας πούμε ότι κάποιος θέλει να έχει access σε κάποια από τα πεδία ενός πίνακα που αφορούν τον ίδιο. Αν του δίναμε πρόσβαση σε όλο τον πίνακα, θα μπορούσε να αντλήσει δεδομένα και για άλλους χρήστες. Ενώ, δίνοντάς του τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε μία stored procedure, μπορεί να δει ελεγχόμενα κάποια δεδομένα και όχι όλο τον πίνακα. Οπότε έχουμε final grade control και προστασία της βάσης. Και ένας δεύτερος τρόπος που παρέχει ασφάλεια είναι ότι αποφεύγονται τα SQL injection attacks, τα οποία είναι όταν κάποιος χρήστης έχει πρόσβαση σε κάποιο πεδίο
έτσι ώστε να μπορεί να γράψει κάτι σε SQL ή και όχι. Και αυτός να το χρησιμοποιεί προς όφελός του και να δημιουργεί κάποια query που του δίνει κάποια δεδομένα μέσα από τη βάση μας, χωρίς να έχει όντως δικαιώματα για να έχει access εκεί. Για περισσότερες πληροφορίες για τα SQL Injection Attacks, δείτε το link που ακολουθεί στην περιγραφή. Αυτά από το 21ο μάθημα, στο οποίο είδαμε τα πλεονεκτήματα των Stored Procedures.